θέση. Θέλει ενίσχυση η ομάδα. Αλλά μην φανταστείς ότι δεν έκανε 40 αργά μεταγραφές. Όχι, σίγουρα. Δηλαδή, με τρεις μεταγραφές καλές η ομάδα ναι, μπορέσει να βγει κατηγορία. Ναι, δηλαδή αυτά που λέγεται για Αμπτούλ, Λαζαρίδη και πες τον άλλο, ο Άρης ανεβαίνει αέρα. Μην νομίζω ότι και η Β' Εθνική είναι τίποτα. Ότι είναι καμιά κατηγορία. Ήταν αγιανός τον Αμπτούλ να βδέλει στην ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι Αμπτούλ θα και χαλάσει την ομάδα. Δεν νομίζω ότι Αμπτούλ θέλεις να χαλάσει την πολιτεία καταθέσεις. Από πού το πιστεύεις αυτό ρε Αργιανέ τώρα εσύ. Από το χαρακτήρα του φαίνεται ο άνθρωπος. Δηλαδή ποιον πρέπει να έχουμε τώρα, τον Μπόι του Κουτσό. Αυτοί πρέπει να φύγουν, αυτοί που είναι σε αυτή την ηλικία. Εντάξει, δεν δηλαδή ο ένας θα χαλάσει, ο άλλος θα κάνει. Είναι ξύμια προπονητή. Ο Αμπτούλ σήμερα παίζει στον Πάοκ βασικό. Βλέπει τα μάτς, αλλά δεν είναι και κανένα κορόιδο να καλύψει τώρα τον Μπόι στην Football League. Δεν κατάλαβα. Πάμε επόμενο. Πάμε, εντάξει. Πριν έρθει ο παίκτη, θα χαλάσει το κλίμα. Δεν ποιο θέλετε να πάρτε. Ποιον, για ποιο παίκτη λέει. Αν δεν έρθει ο Αμπτούλ, είναι ένα κακό χαρακτήρα και θα χαλάσει το κρίμα. Είναι πολύ τέλεια. Έχετε ήδη ένα παλιό χαρακτήρα τον κόκκινα και την κερδίζω. Και τι να κάνουμε, να πάρουμε καλά παιδιά. Κοντό είναι, δεν πειράζει. Από καλό σπίτι να μπούμε που τα αγαπάει η μαμά και να μείνουμε γάμα εθνική καμιά 30 χρόνια. Ο Αμπτούλ είναι πολύ τέλεια για τη Β' Εθνική. Ο Κάτσε και ένα γρήγορο στόπερ. Γρήγορο στόπερ. Και ο Κάτσε. Στο ανασταλτικό παιχνίδι ενό ΠΑΟΚ ο οποίο παίζει με τα εξτρέμ. Όχι ρε παιδιά, όλο το κέντρο του ΠΑΟΚ είναι ο Κάτσε. Ο Κάτσε είναι. Καλό ή κακό. Θέλετε να δίνετε στον Κάτσε επειδή είναι Αλβανό. Είστε ρατσιστόμουτρα. Μέχρι τώρα Αλβανό δεν ήταν. Ναι. Μέχρι τώρα δεν ήταν. 100 χιλιάρικα. Από Μοναχό ήταν. Παίρνουν οι άλλοι 500 και 800. Καλά κάνει και δεν υπογράφει. Παίρνει 100 χιλιάρικα. Ναι. Ακούτε σε λέω εγώ τώρα. Επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Αριανός από Γρεβενά τηλεφωνώ. Φίλε, είναι 3 ή 4 χρόνια που έρχομαι εδώ στην εκπομπή. Δεν έχω ξαναθυμηθεί εκπομπή να παίρνουν όλο Αριανή. Δεν το έχω ξαναθυμηθεί αυτό το πράγμα. Και το 80% είναι κοπρίτες. Λοιπόν, καταρχάς, Ραπτόπουλε, να πω ένα μπράβο σε εσένα που φέρεις το Μένιο σήμερα στην εκπομπή. Μα εγώ δεν φέρω το Μένιο, ο Μένιος η πόρτα είναι ανοιχτή, αυτός με τα χωράφια έχει μπλέξει εκεί.